μερικά χρόνια το 90% της παγκόσμιας ζήτησης θα προέρχεται από μη ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή την εβδομάδα η εκπομπή Real Economy ερευνά τον κόσμο του εμπορίου και ασχολείται με τους μεγαλύτερους και αναδυόμενους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο. Στην εκπομπή θα παρουσιάσουμε τους λόγους για τους οποίους είναι πολύ σημαντική για το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης η ισχυρή διαπραγμάτευση συμφωνιών με τους εμπορικούς μας εταίρους. Θα αναλύσουμε πώς αυτές οι σχέσεις έχουν οριμάσει και έχουν αλλάξει. Στη συνέχεια θα δούμε πώς μας αντιμετωπίζουν οι εμπορικοί μας εταίροι με τους οποίους θέλουμε να συνάψουμε συμφωνίες. Θα αναρωτιέστε γιατί μιλάμε για το παγκόσμιο εμπόριο. Αν αύριο η Ευρώπη ολοκληρώσει όλες τις συμφωνίες για το ελεύθερο εμπόριο, αυτό θα πρόσθεται δυνητικά 275 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαν να προσθέτουμε στην οικονομία μια χώρα του μεγέθους της Αυστρίας ή της Δανίας. Αυτό συνεπάγεται επίσης 2,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εδώ στην Ευρώπη. Ας ρίξουμε μια ματιά στο τι ακριβώς είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου έχει σχεδιαστεί για τη μείωση των εμπορικών φραγμών ανάμεσα στις χώρες. Οι φραγμοί αυτοί συνήθως προστατεύουν τις τοπικές αγορές και βιομηχανίες και συνήθως έχουν τη μορφή συμβάσεων παραχώρησης. Ένα παράδειγμα είναι οι ποσοστώσεις για τα φορτηγά και τα εμπορικά οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ. Νομικοί περιορισμοί αναφορικά με την κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και με πολιτικές ανταγωνισμού δεν ανήκουν στους τελωνιακούς περιορισμούς που υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών αγορών. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, ωστόσο, αποσκοπεί στη μείωση όλων αυτών των περιορισμών προς όφελος του ελεύθερου εμπορίου. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Οι χώρες που έχουν ενταχθεί σε μια τέτοια συμφωνία μπορούν να κάνουν φθηνότερες εξαγωγές προς τις χώρες εταίρους και είναι σε θέση να κατακτήσουν νέες αγορές. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν από περισσότερα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές λόγω του ανταγωνισμού και της μείωσης των τιμολογίων. Ωστόσο, οι συμφωνίες αυτές μπορούν επίσης να οδηγήσουν μια μικρότερη οικονομία να κάνει περισσότερες παραχωρήσεις από ό,τι χρειάζεται μακροχρόνια για το δικό της όφελος. Οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε δύσκολες οικονομικά περιόδους. Η συνήθις αντίδραση για τις χώρες είναι να γίνουν πιο προστατευτικές. Οι εμπορικοί περιορισμοί αυξήθηκαν το 2013, ακόμη και σε σύγκριση με το 2012. Όμως η Ευρώπη έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες με 50 χώρες. Από την Κεντρική και Νότια Αμερική μέχρι την Αφρική και την Ασία. Γίνονται συζητήσεις με την Κίνα, ενώ το διατλαντικό εμπόριο με τις ΗΠΑ είναι αντικείμενο θερμών συζητήσεων. Ίσως να μην έχετε ακούσει ποτέ για το σχεδιασμό DRAW, όμως είναι πολύ πιθανό να τον έχετε δει κάπου. Μια ομάδα σχεδιαστών ενώθηκαν εγκαινιάζοντας τη δεκαετία του 90 αυτή την Ολλανδική εταιρεία στον κόσμο του σχεδιασμού εσωτερικών χώρων. Τα προϊόντα πουλούνται σε όλο τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε αρκετές εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ συχνά παρουσιάζονται τεχνικά προβλήματα σε τεχνικά στοιχεία όπως για παράδειγμα στον φωτισμό. Στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουν τη σήμανση CE με την έγκριση πιστοποίησης UL των Ηνωμένων Πολιτείων. Οι περιορισμοί αυτοί είναι ένα πρόβλημα για μια μικρή επιχείρηση. Για μας είναι εύκολο να διαχειριστούμε ακόμα και τους πιο αυστηρούς νόμους, αρκεί να ισχύουν σε όλο τον κόσμο. Αναφορικά με τη Συμφωνία Διατλαντικού Εμπορίου με τις ΗΠΑ, ο πειρασμός για κάθε πλευρά είναι να θέσει κόκκινες γραμμές και κανόνες προστασίας σε διάφορους τομείς. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να χαλάσει μια συμφωνία. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, με τις διαπραγματεύσεις στην Ντόχα. Νομίζω ότι έχουν δημιουργηθεί εκτεταμένες σχέσεις στο διατλαντικό εμπόριο. Εισπράττουμε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ την ημέρα από το αμφίδρομο διατλαντικό εμπόριο. Περίπου 15 εκατομμύρια θέσεις εξαρτώνται από το εμπόριο ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Είναι μια πολύ μεγάλη συνεισφορά στο ΑΕΠ της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Η πλειοψηφία αυτών των προϊόντων, αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, περνούν από το λιμάνι του Ρότερνταμ, που είναι η μεγαλύτερη είσοδος στην Ευρώπη για εισερχόμενα προϊόντα. Η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη εμπορική εταίρη στον κόσμο. Αντιπροσωπεύουν το ίμιση του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και μαζί αποτελούν το 1 τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου. Οι δασμοί είναι μικρότεροι από 3%. Υπάρχουν όμως πολλά εμπόδια στο εμπόριο. Αυτά έχουν να κάνουν με την υγειονομική περίθαλψη, το περιβάλλον και τους κανονισμούς για θέματα όπου οι κυβερνήσεις δεν είναι πρόθυμες να κάνουν συμβιβασμούς. Οι εμπορικές συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές διότι αυξάνουν τα έσοδα, αυτό είναι το ένα, και μειώνουν τα κόστη, αυτό είναι το δεύτερο. Επομένως, εμείς ως λιμάνι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τις εμπορικές συμφωνίες, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλα ποσά.
Κοντά μας είναι ο Ζαν Γκι Γκαριέ, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Στο παρελθόν είχε εργαστεί για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Εμπορικές συμφωνίες μεταξύ πολλών χωρών δεν λειτουργούν σήμερα καλά. Είναι καλύτερες οι συμφωνίες μεταξύ δύο μόνο χωρών? Οι επιχειρηματίες προτιμούν πάντα τις συμφωνίες μεταξύ πολλών χωρών από ότι τις διμερείς συμφωνίες. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν περισσότερες από 400 περιφερειακές και διμερείς συμφωνίες. Σε κάθε αγορά οι κανόνες αλλάζουν. Αν είσαι μια μικρομεσαία επιχείρηση που θέλει να κάνει εμπόριο και δεν έχεις καμία νομική υπηρεσία υποστήριξης, μερικές φορές αντιμετωπίζεις μια πολύ αποθαρρυντική πρόταση. Αυτό που συμβαίνει με πολυμερείς συμφωνίες είναι ότι οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για όλους. Είναι καλύτερες. Ταξιδεύει κανείς σε όλο τον κόσμο, κάνει παντού δουλειές και γνωρίζει πολύ καλά ότι οι συνθήκες θα είναι πάντα ίδιες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσαρμόζεται αναλόγως. Αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο για να λειτουργήσει σε όλους τους τομείς. Πού υπάρχει δυνατότητα για μια συμβιβαστική λύση? Υπάρχουν περιπτώσεις συμβιβαστικών λύσεων. Αφορούν πολύ ευαίσθητα θέματα όπως οι κανόνες υγιεινής. Αν για παράδειγμα θέλετε να στείλετε συσκευασμένα φρούτα στην Ιγυρία, τότε θα πρέπει να συμμορφωθείτε με ορισμένους κανόνες. Τα φρούτα πρέπει να πλένονται, να συσκευάζονται και μετά να γίνονται εξαγωγή. Οι κανόνες χρησιμοποιούνται από τις χώρες για να προστατεύσουν τις αγορές τους. Με τον καιρό απέκτησαν βαρύνουσα σημασία, με αποτέλεσμα να μπλοκάρονται πολλές φτωχές χώρες και δεν μπορούν να πουλήσουν στις αγορές τους. Αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κανόνες αυτοί μπορούν να εναρμονιστούν. Αν λοιπόν υπάρχει ένας κανόνας για το πώς θα φέρεις μια ντομάτα σε μια ευρωπαϊκή χώρα, τότε θα σχετίζεται με τον κανόνα που ισχύει για τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή για το Μεξικό. Η βασανιστικά αργή πρόοδος στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου κάνει τις διμερείς σχέσεις πολύ σημαντικές, ειδικά για τις ταχαίως αναπτυσσόμενες αγορές. Πάρτε την τεχνολογία για παράδειγμα. Οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες χάνουν συνεχώς μερίδιο αγοράς έναντι της Ασίας. Η Ασία είναι το κλειδί για εμάς. Δεν είναι απλώς μια αγορά στην οποία αποσκοπούμε. Πρέπει να προσελκύσουμε στην Ευρώπη εταιρείες από τις αναδυόμενες αγορές. Ο Τζιοβάνι Μάτζι μας παρουσιάζει ποια εικόνα έχουν για εμάς οι δυνητικοί εταίροι μας και τι έχουν να μας προσφέρουν. Η γαλλική αγορά για τις υπηρεσίες υποστήριξης υπολογιστών είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία. Στο Λαντεφάν στο Παρίσι έχουν εγκατασταθεί μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες με έδρα σε διαφορετικές χώρες όπως η Ινδία. Την τελευταία δεκαετία οι ινδικές εταιρείες έχουν επενδύσει στην Ευρώπη το ισοδύναμο των 43 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, τα δύο τρίτα αφορούν συγχωνεύσεις και εξαγορές υφιστάμενων επιχειρήσεων. Τα υπόλοιπα προορίζονται για νέες δραστηριότητες. Η Tata Consultancy Services είναι μια ειδική εταιρεία που ειδικεύεται σε υπηρεσίες πληροφορικής για εταιρικούς πελάτες. Την TCS απέκτησε πρόσφατα η γαλλική εταιρεία Altea, η οποία απασχολούσε 1.200 άτομα και προσέλαβε άλλα 300. Η TCS παρουσίασε πέρσι αύξηση κατά 51% στην Ευρώπη σε μια Ήπειρο που παίζει στρατηγικό ρόλο για τον Όμιλο. Η σχέση με την Ευρώπη εξελίσσεται καλά, αλλά μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα δώσει επιπλέον όθηση. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να διπλασιάσει το εμπόριο μέσα σε δύο χρόνια από 80 δισεκατομμύρια στα 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται από το 2007 μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία. Τα κύρια επίμαχα ζητήματα σχετίζονται με τη γεωργία, τα εργασιακά πρότυπα και τα γενώσιμα φάρμακα. Οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών είναι περίπλοκες, χρειάζονται χρόνο. Στο 95% των επιμέρους σημείων της συμφωνίας είναι εύκολο να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Αυτά είναι τα ασφαλή σημεία. Το υπόλοιπο 5% που παίρνει χρόνο μπορεί να καθυστερήσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα με τις εταιρείες πληροφορικής, οι παρασκευάστες εταιρείες φαρμακευτικών προϊόντων και οι κατασκευαστές οχημάτων βλέπουν στην Ευρώπη μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη. Οι ινδικές εταιρείες, όπως όλες οι πολυεθνικές εταιρείες που αναμένουν αποδόσεις, ξέρουν ότι η επένδυση στην Ευρώπη είναι ένα ασφαλές στοίχημα. Το επιχειρηματικό μοντέλο που έχει αναπτύξει η Ινδία τα τελευταία δύο χρόνια ταιριάζει πάρα πολύ με το βιώσιμο μοντέλο που έχει αναπτύξει η Ευρώπη.
Μαζί μας είναι ακόμη ο Ζαν-Γκί Καριέ, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Πώς επιτυχάνεται τη σωστή ισορροπία μεταξύ φιλοδοξίας και πραγματικότητας, για παράδειγμα με τις χώρες σε αυτές τις αναδυόμενες αγορές? Ο ενθουσιασμός για τις νέες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών είναι ιδιαίτερα μεγάλες περιφερειακές συμφωνίες. Είναι καλό να δούμε επιχειρηματικά μια θετική εξέλιξη. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες χώρες του κόσμου δεν μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα αυτών των συμφωνιών. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη κίνηση σε διάφορα επίπεδα ως αντιστάθμισμα, έτσι ώστε να συνεχίσουν οι φτωχές χώρες και οι πιο ανεπτυγμένες οικονομίες να υποφελούνται από τα ανοίγματα του εμπορίου. Αν δεν γίνει αυτό, θα προκληθεί ακραία ανισότητα στην παγκόσμια οικονομία και δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Πώς πείστε τους Ευρωπαίους ότι το παγκόσμιο εμπόριο είναι προς όφελός σας, ή είναι αυτό ένα μονόπλευρο επιχείρημα? Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν ακράδαντα, και είναι πολλοί, όχι μόνο στην Ευρώπη, ότι το παγκόσμιο εμπόριο με κάποιο τρόπο καταστρέφει θέσεις εργασίας, οι οποίες στη συνέχεια δημιουργούνται εκ νέου στις φτωχότερες χώρες. Αυτή η πεποίθηση δεν επιδέχεται κριτικής. Υπάρχει όμως και η άποψη που υιοθετήθηκε και από πολιτικούς ότι το εμπόριο δημιουργεί θέσεις εργασίας και το αντίθετο. Οι τάσεις προστατευτισμού που έχουν δεσπόζουσα θέση τα τελευταία χρόνια πέτυχαν το αντίθετο σε χώρες όπως η Γαλλία, όπου είμαστε πρωταθλητές στις εξαγωγές. Αυτή η πρακτική δημιουργεί θέσεις εργασίας. Αν η Γαλλία και η Γερμανία πολλούν αυτοκίνητα στην Κίνα και στη συνέχεια επιβάλλουν περιορισμούς σε ηλιακούς συλλέκτες που έρχονται στη Γαλλία ή σε άλλα κινέζικα προϊόντα, τότε θα αρχίσουν να μειώνονται οι θέσεις εργασίας. Το μέγεθος και η κλίμακα του παγκόσμιου εμπορίου προκαλούν δέος και αναμένεται να αυξηθούν φέτος κατά 4,5%. Γνωρίζουμε ότι ο προστατευτισμός είναι σε άνοδο. Αν όμως γίνει σωστά, το παγκόσμιο εμπόριο έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και πλούτο σε ανθρώπους όπως εσείς και εγώ. Να είστε όλοι καλά.